Καλό απόγευμα κύριε Φίλιππα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα. Λοιπόν, κύριε Φίλιππα, μια χαρά. Πείτε μου λίγο, είστε ενήμερος για την αιχμηρή απάντηση της Δημοτικής Αρχής σήμερα στην πρωτοβουλία των κατοίκων για τη διάνοιξη του δρόμου στο Γυαλό? Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι η ανακοίνωση του Δήμου στοχοποιεί και τα μέσα ενημέρωσης που φιλοξένησαν το δελτίο τύπου των κατοίκων, το οποίο με ένα προσωπικά με εκπλήσει αυτό. Για ποιο λόγο φταίνε κάποιες ιστοσελίδες που τους ήρθαν ένα δελτίο τύπου και το δημοσίευσαν αρχικά? Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν δεν έπρεπε εμείς στα μέσα να το βγάλουμε προς τα έξω αυτό, προφανώς το θέμα. Κοιτάξτε, να δείτε, εντάξει, βγήκε για μια ανακοίνωση από το ένα δελτίο τύπου από το Δήμο και προφανώς αναφέρεται και σε κάποια μέσα τα οποία... Το δημοσίευσαν. Ήρθε και σε εμάς, κύριε Φίλιππ, ήρθε και σε εμάς, απέναντι στο Facebook. Δηλαδή, δεν ξέρω, μ' ακούτε. Κύριε Φίλιππα, θέλω να πω ότι ήρθε και σε εμάς. Απλά τώρα έρχεται ένα δελτίο τύπου διάνοιξης ενός δρόμου, είναι είδηση για εμάς. Θα το δημοσιεύσουμε αυτό. Τώρα, αν ευνηδιάστηκε η Δημοτική Αρχή, είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Εδώ υπάρχει μια, νομίζω, όχι ακόμα μέσα από όλες τις σελίδες, υπάρχει μια, πώς να το πούμε, συγκεκριμένη τακτική, η οποία προκαλεί, όχι προκαλεί, δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, μεταφέρει πληροφορίες ότι δεν είναι οι σωστές πάντα. Μάλιστα. Δηλαδή, δημιουργεί πάντα προβλήματα, δηλαδή, και όχι, δεν είναι ότι κάνει κριτική στη Δημοτική Αρχή, η οποία είναι καλοδεχούμενη και άλλωστε ο καθένας έχει τις απόψεις του. Δημιουργεί εντυπώσεις, λαθασμένες εντυπώσεις. Πάντως, πρέπει να πω, χωρίς διάθεση να καλύψω... Να σας πω κάτι, να σε διακόψω, αυτό δεν αφορά βέβαια όλες τις... Βεβαίως. Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι από ό,τι διάβασα και εγώ, οι συγκεκριμένες σελίδες απλά μετέδωσαν το δελτίο τύπου όπως κάναμε όλοι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο σχόλιο, δεν διάβασα, ή κάποια προτροπή όπως αναφέρει. Αλλά αυτή τη στιγμή είδαμε και εμείς κάποιες φωτογραφίες με τον κύριο Μελά να είναι εκεί και να συντονίζει προφανώς την όλη διαδικασία. Ήταν ο πιο αναγνωρίσιμος για μένα. Και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το δελτίο τύπου λέει ότι σε λίγες μέρες ανοίγει ο δρόμος και αρκετά περιμένουμε και βασιζόμαστε στα λόγια του Δήμου. Θέλω λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχει τώρα μια κριτική. Μήπως γράφει το δελτίο τύπου πληροφορίες μη αρεστές στη Δημοτική Αρχή ή γενικό μια κριτική που μπορεί να μην αρέσει τη Δημοτική Αρχή? Κύριε Φίλιππα, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνει κριτική απέναντι στην εξουσία. Γενικότερα, θέλω να σας πω. Βεβαίως να κάνει κριτική. Αλλά το θέμα, το κύριο ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι έγινε μια ενέργεια εντελώς αψυχολόγητη, κατά την άποψή μου, η οποία δημιουργεί προβλήματα αντί να λύνει. Ωραία. Θέλω λίγο να... αυτή τη στιγμή δόθηκε πρόσβαση σε ένα δρόμο χωρίς καμιά στοιχειώδη ασφάλεια. Πολύ ωραία. Θέλω λίγο να τα πάρουμε από την αρχή και θέλω λίγο να μου λύσετε μία απορία, κύριε Φίλιππα. Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το καθεστώς στις παραλίες Πόρτο Κατσίκι και Γυαλός? Απαγορεύεται η πρόσβαση για στις δύο παραλίες? Πόρτο Κατσίκι. Όχι, στο Πόρτο Κατσίκι. Όχι, στο Εγκρεμνού, συγγνώμη. Εγκρεμνού και Γυαλός. Απαγορεύεται. Απλά θέλω να πω ότι θεωρητικά κάποιο μπορεί να πάει στους Εγκρεμνούς με δικό του ρίσκο. Βεβαίως. Καταρχήν δεν μπορεί να του κόψει το δικαίωμα να κατέβει στην παραλία. Εμείς τοποθετήσαμε κάποιες εθνικές πινακίδες, οι οποίες αποφύγαμε να είναι εντελώς απογορευτικές. Αποφύγαμε καταρχήν να πάμε, αφού κόβουμε τον δρόμο, να μην πάει κάποιος κάτω. Γιατί απλά λέγεται ότι κατεβαίνεις με τη δική σου ευθύνη. Είναι αυτές, ότι προσοχή, ο δρόμος δεν είναι ανοιχτός, κατεβαίνετε με δική σου ευθύνη, υποθέτω. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να σας πω ότι μας έχει γίνει παρατήρηση και από το αστυνομικό τμήμα Πολωνίων, το οποίο μας ζήτησε από το Μάη ακόμα να κάνουμε. Να ενισχύσουμε τη σήμανση με πρόσθετες πινακίδες, αναγγελίες κινδύνου κλπ. Ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα ο κόσμος, ο οποίος δεν ξέρει, δεν είναι από την περιοχή εδώ πέρα που έρχεται, να μην κατεβαίνει καθόλου κάτω. Μάλιστα. Κύριε Φίλιππα, θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, γιατί έχω και πάρα πολλά μηνύματα, επειδή μας ακούει κόσμος και μας στέλνει μηνύματα. Ναι. Υπήρχε μια υπόσχεση της Δημοτικής Αρχής ότι θα ανοίξει φέτος ο Γυαλός. Τι πραγματικά έχει συμβεί? Γιατί θέλω να πω ότι προηγήθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα και ένα δελτίο τύπου από το βουλευτή, ο οποίος είπε ότι 8 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα. Και υπήρχε βεβαίως και μια ανησυχία των κατοίκων εκεί και της τοπικής οικονομίας ότι κοιτάξτε να δείτε, καταραίουμε. Μας υποσχέθηκε ο Δήμος ότι θα ανοίξει το Γυαλό, δεν έχει ανοίξει παραλία. Ο λόγος που δεν έχει συμβεί αυτό? Λοιπόν, νομίζω ότι το είπαμε και ξανά στον αέρα, το πρίσμα. Ναι. Είπαμε ότι ο στόχος μας ήταν οι παραλίες, η πρόσβαση στο Γυαλό να έχει δοθεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, να έχει δοθεί. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός ο οποίος υπήρχε. Εκεί στοχεύαμε σαν Δημοτική Αρχή. Ανεξαρτήτως αν ο κύριος Μελάς, ο κάθε κύριος Μελάς βγαίνει και λέει ό,τι θέλει, απλά και μόνο γιατί έτσι χαϊδεύει τα αυτιά του κόσμου εκεί πέρα
που ξέρουμε ότι υποφέρει, αφού οικονομικά η οικονομική δραστηριότητα, ας πούμε, είναι... δεν υπάρχει τώρα. Είναι υποτονική ως ανύπαρκτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Βέβαια. Το ξέρουμε λοιπόν αυτό το πράγμα και εκεί πέρα στοχεύαμε ώστε να ανοίξει τουλάχιστον η πρόσβαση στο γυαλό και ο στόχος, ο προγραμματισμός ήταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι ανοιχτός. Με μέσα του Δήμου, κύριε Φίλιππα, περιμένετε γιατί όχι, το υπόλοιπο. Όχι. Ακούστε, άκουσε, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στο διάστημα αυτό το οποίο γινόταν οι διαπραγματεύσεις με το υπομεβή για να γίνει η χρηματοδότηση κλπ. Ψάξαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε εμείς την παρέμβαση αυτά, δηλαδή που κάνανε σήμερα οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι εκεί πέρα, να γίνει από εμάς με μηχανήματα ή με κάποια εργολαβία. Μας δεν βρήκαμε όμως πουθενά, από πουθενά, δεν νομιμοποιούμαστε όμως να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν συμβεί οτιδήποτε, πηγαίνουμε κατηγορούμενοι, πηγαίνουμε... πέρα από το ότι το κύριο είναι ότι αν έχουμε ένα ατύχημα και χαθεί κάποια ζωή, δυσφημίζεται η περιοχή και φυσικά και το χωριό, το νησί ολόκληρο. Πέρα από αυτό έχουμε και εμείς ευθύνες. Μας είπαν λοιπόν, όπου και αν προσπαθήσαμε να βρούμε μια φόρμουλα να κάνουμε αυτή την, να ανοίξουμε, να δώσουμε μια πρόσβαση, ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή σας είπε το κράτος ότι δεν μπορείτε ούτε πρόχειρα να τον ανοίξει το δρόμο, θα πρέπει να γίνει βάση μελετών και βάση όλων αυτών των ενεργειών που ζητάει το υπομεδί. Ναι. Άρα λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι κύριε Φίλιππα, πρακτικά αυτό το οποίο έκαναν οι πρωτοβουλία των κατοίκων είναι παράνομο κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Εγώ θα πω είναι παράλογο. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι έγινε, ανοίξανε, κατεβαίνει κάποιος κάτω, θα πρανεί. Κρέμονται βράχια στα πρανή, φεύγει, κυλάει ένας βράχος, γίνεται ένα ατύχημα και μετά. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι που μου στέλνει ένας ακροατής τώρα, δεν το γνωρίζω. Το πρώτο κατσίκι λειτουργεί με την άδεια του Δήμου, κύριε Φίλιππα, αυτή τη στιγμή. Το πρώτο κατσίκι. Τι είναι την άδεια του Δήμου? Ενώ έχει δώσει άδεια ο Δήμος για να πάει κάποιος στο Πόρτο Κατσίκι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή είναι μία από τις παραλίες όπου υπάρχει άδεια. Γιατί τώρα θέλω να πω ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή απέκλεισε μέσα από το δελτίο τύπου πάλι την πρόσβαση στην συγκεκριμένη παραλία. Όμως θεωρητικά. Στο Πόρτο Κατσίκι γίνανε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες είχαν υποδειχθεί από πέρυσι από τον κύριο Λέκα. Γίνανε και φέτος πάλι ίδιες παρεμβάσεις. Δηλαδή μπήκαν κάποια σημεία μέχρι που μπορεί να πάει οι υλουόμενοι. Με αυτό το στις προδιαγραφές είναι ανοιχτό και μπορεί να πηγαίνουν να πηγαίνουν προς. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρητικά αν υπάρξει ατύχημα στο Πόρτο Κατσίκι, ο Δήμος έχει ευθύνες? Δεν τις έχει. Βεβαίως και έχουμε. Αν αυτή τη στιγμή... Κοιτάξτε, μια στιγμή. Αν συμβεί ατύχημα πού? Αν συμβεί ατύχημα αυτή τη στιγμή, στο χώρο τον οποίο έχουμε δώσει. Μάλιστα. Να ρωτήσω. Γιατί προχθές για παράδειγμα υπήρξε ένα ατύχημα, ευτυχώς ένας ελαφρύς τραυματισμός, ο οποίος έγινε γιατί κάποιο κοριτσάκι πέρασε πίσω από, από το χώρο που έχει οριοθετήσει ο Δήμος. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, να το διευκρινίσουμε λίγο. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Κατσίκι έχουν δοθεί συγκεκριμένες ζώνες πρόσβασης των λουόμενων και υπάρχει μια σήμανση όπου λέτε στον κόσμο προσοχή, είναι επικίνδυνη η περιοχή γιατί υπάρχει πτώση βράχων. Και εκεί παρατηρήθηκε και το μικροατύχημα που καταγράφηκε βεβαίως στο βιβλίο συμβάντων. Όμως τώρα, δυνητικά κύριε Φίλιππα, θέλω να πω ότι εγώ, αν θέλω αύριο περπατώντας, μπορώ να πάω στην παραλία του Γυαλού. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Μάλιστα. Προφανώς. Και εγώ τις προάλλες μου φέρανε φωτογραφίες κάποιοι συμπολίτες μας από τα χωριά εκεί πέρα που έδειχνε ένα τζέχο ο οποίος κατέβαινε με ένα καροτσάκι. Αυτό έχει ένα παιδάκι σε καροτσάκι και κατέβαινε στους εκκρεμνούς που είναι ακόμα χειρότερη πρόσβαση. Ναι. Αυτό είναι μια ευθύνη όμως την οποία πήρε μόνος ο επισκέπτης και κατέβηκε κάτω. Είναι κάτι το οποίο εντάξει. Εκτός αν κόψει το δρόμο, δεν μπορεί να τα απαγορεύσεις να περπατήσεις και να κατέβει κάτι. Μου υπενθυμίζουν τώρα πάλι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ακούει κόσμος, είναι μηνύματα που μου έρχονται από το Live 24, να σας πω, κύριε Φίλιππα. Μου λέει εδώ ένας ακροατής, οι παρεμβάσεις μου λέει του ΛΕΚΑ ήταν για ένα χρόνο, μην το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα, διότι το ξέρουν ελάχιστοι, το γνωρίζουν, μου γράφει εδώ ένας ακροατής. Δεν έχω τα στοιχεία του για να σας τα πω, γιατί είναι μέσα από το Live 24. Ισχύει αυτό. Οι παρεμβάσεις. Υποθήκανε πέρσι, δεν ήταν για ένα χρόνο. Είναι μια παρέμβαση η οποία έδινε μια λύση προσωρινή. Μάλιστα. Και εννοείται ότι μακροπρόθεσμα θα έμπαινε σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο κυνηγήσαν, υποτίθεται ότι θα γινόταν για όλα τα Ιόνια νησιά,
από την περιφέρεια, ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης, έλεγχου μάλλον των παραλιών, των αντίστοιχων σε όλα τα νησιά και... Τώρα αγαπητοί ακροατές, ανοίγει ένας φαύλος κύκλος. Με ρωτάει τώρα κύριε Φίλιππ εδώ ο Δήμος Θένης. Ο Δήμος λέει ανησυχεί για το ποιος φέρει την ευθύνη για το ατύχημα προς το γυαλό. Δεν θα έπρεπε να έχει την ίδια ανησυχία για κάποιον τραυματισμό, κάποιο από τους εθελοντές που καθαρίζουν τα τουριστικά μονοπάτια και ο Δήμος βολεύεται με αυτό? Δεν καταλαβαίνω ότι... Ότι για παράδειγμα σε μία πρακτική που πρέπει να κάνει ο Δήμος στο να καθαρίζει τα μονοπάτια πηγαίνουν εθελοντές. Σε ενδεχόμενο τραυματισμού δεν θα πρέπει να ανησυχεί το Δήμο που πηγαίνει κάποιος εθελοντές και καθαρίζει? Βεβαίως. Μάλιστα. Ο Δήμος ανησυχεί. Υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος και υπάρχουν και δραστηριότητες στις οποίες κάνουν κάποιοι συμπολίτες μας ακόμα τις πρωτοβουλίες. Ο Δήμος ανησυχεί και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Φυσικά, εάν οι διαδικασίες αυτές γίνονται από το Δήμο, μάλιστα, έχει και ευθύνη για τυχόν ατυχήματα. Σωστό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν μια ομάδα συμπολιτών μας αποφασίσει να κάνει μια παρέμβαση η οποία είναι προς το καλό της περιοχής και έχουμε ένα ατύχημα ότι δεν θα ανησυχήσει ή τέλος πάντων δεν θα πρέπει ο Δήμος να κάνει κάποιες παρεμβάσεις ώστε να μην έχουμε ατύχημα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν κύριε Φίλιππ, αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεία του Δήμου, όπως λέει το δελτίο τύπου, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αθανίου, έχουν αποκλείσει και πάλι τη διέλευση. Δηλαδή να το πούμε στους ακροατές που μπορεί να ακούν ότι αυτή τη στιγμή ο δρόμος πάλι παραμένει κλειστός. Να ρωτήσω κάτι κύριε Φίλιππ, θα παίζει τώρα η Δημοτική Αρχή πινκ-πονγκ και κρυφτούλη με την πρωτοβουλία των αθανιτοδραγανιτών που θέλουν να ανοίξουν το δρόμο? Δηλαδή αν για παράδειγμα μπουν πάλι αύριο οι μπουλντόζες, πώς θα τις... Ποια θα είναι η αντίδραση του Δήμου? Κύριε Γουνιάκη, θα πρέπει να καταλάβουμε οι συμπολίτες μας εκεί πέρα και μάλιστα να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το υπαρκτό πρόβλημα το οποίο έχουν οι επιχειρηματίες και να το χρησιμοποιήσουν για δική τους, για δική τους εντυπωσιασμό ή για τέλος πάντων εκμετάλλευση δικιά τους. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι οποιαδήποτε κίνηση που θα κάνουν θα πρέπει να καλύπτει τα στοιχειώδη της ασφάλειας, μάλιστα, παντού της διέλευσης. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μπορεί. Με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε με το δημόσιο κίνδυνο. Με τυχόν ατύχημα, το οποίο δεν ξέρουμε αν και τι θα γίνει, δεν παίζουμε. Κύριε Φίλιππα, από την άλλη, και το γεγονός ότι κάνετε αυτοκριτική, λέτε ότι καθυστερήσαμε. Ο Δήμος είπε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή αυτοί περιμένουν αυτή τη σεζόν, είναι δύσκολη κατάσταση, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά από την άλλη έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πιέσεων. Δηλαδή να πούμε, κοιτάξτε να δείτε, είναι εύκολο να τον ανοίξει προσωρινά αυτό το Δήμο. Κάνε μια εξαίρεση, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν ξέρω την γραφειοκρατία απλά. Καταρχήν, εγώ δεν είπα ότι καθυστερήσαμε εμείς. Έχει καθυστερήσει γενικά το άνοιγμα των προσβάσεων λόγω των διαδικασιών οι οποίες... Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει κύριε Φίλιππ ότι και του χρόνου μπορεί να είμαστε στην ίδια κατάσταση? Δηλαδή το κράτος όποτε ξυπνήσει θα είμαστε σε μια κατάσταση που θα είμαστε όμοιροι και θα περιμένουμε πότε? Όχι βέβαια. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν γίνει δύο δημοπρασίες. Καταρχήν δεν είναι ενιαίο και δεν είναι πακέτο το έργο. Και καλά θα είναι και κάποιοι συνάδελφοι σας ή κάποιοι οι οποίοι θέλουν να λέγονται συνάδελφοι σας, θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, γιατί εδώ έχουμε και... Να ρωτάνε. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό και είστε εδώ σήμερα. Να έχουν την άποψή τους, να έχουν την αντίθεσή τους, αλλά να ρωτάνε. Δεν είναι πακέτο. Είναι δύο διαφορετικά έργα. Ένα είναι ο γυαλός και το άλλο είναι η κλινική Πορτοκατσίκη. Έχουν γίνει δημοπρατήσεις, έχουν δοθεί εκτόσεις, είναι μικρές και εκτόσεις. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Είναι στο χέρι του Υπουργού η διαδικασία αυτή που ακολουθήθηκε να ζητήσει διαπραγμάτευση και να αυξηθεί το ποσοστό. Να πάει δηλαδή σε διψήφιο νούμερο. Αυτό οι πληροφορίες μας, είχα και μια κουβέντα με τον κύριο Βουλευτή το πρωί, σχετικά, οι πληροφορίες λένε ότι έχει γίνει πρόταση από τις εταιρείες, τώρα μένει στον κύριο Υπουργό, αν θα το αποδεχθεί ή όχι. Μάλιστα. Αυτό βέβαια είναι λίγο αφηρημένο πότε ο Υπουργός θα το αποδεχτεί, καταλαβαίνετε δηλαδή. Δεν ξέρω, τώρα... Τι να κάνουμε, αυτή είναι η νομοθεσία. Ο Δήμος έχει κάνει παρέμβαση, η Δημοτική Αρχή έχει κάνει παρέμβαση. Έχει ζητήσει να τελειώσει η διαπραγμάτευση. Εδώ και η δεύτερη δημοπράτηση που αφορούσε το Σεγκρεμούς και το πρώτο κατοίκη είναι στις 27 του Ιουνίου. Να. Εμείς λοιπόν έχουμε από τις 30 Ιουνίου που έχουμε, όταν δηλαδή ανακοινώθηκε ας πούμε ότι καλούνται σε διαπραγμάτευση, έχουμε πει να τελειώσουν σύντομα οι διαδικασίες, οι όποιες διαδικασίες, γιατί δεν περιμένει ο χρόνος, ο χρόνος περνάει. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί όμως να το επιβάλλουμε εμείς του Υπουργού. Να, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Από την άλλη, ξέρετε, εγώ μπορώ να καταλάβω και το θυμό των κατοίκων.
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Εγώ το καταλάβαινα. Και εγώ ανάμενα, εκεί πέρα θα φώναζε. Πραγματικά, δηλαδή τώρα εσείς λέτε, είναι δεμένα τα χέρια της Δημοτικής Αρχής από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καθώς το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο υπομεδή. Από την άλλη όμως απέδειξαν αυτοί οι άνθρωποι ότι μαζεύοντας σπόρους άνοιξαν το δρόμο κάτι που μπορεί. Όχι, είναι λάθος αυτό. Είναι μια εντύπωση λαθεμένη, η οποία θέλει να την περάσει ο κύριος Μελάς αυτή την εντύπωση. Και μάλιστα διάβασα και τη συνέντευξη που έδωσε εγώ, για να ξεκαθαρίσουμε τι είμαστε. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρετε κύριε Κουνιάκη, αν φτάσαμε εδώ πέρα σε αυτό, από τη μία άκρη στην άλλη, στα αυτοδιοικητικά, είναι και από κάποιες τέτοιες ενέργειες που κάναμε. Συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Κάναμε κάποια αυτοδιοικητική εδώ και χρόνια. Και μπαίναμε, ας πούμε, και βάναμε ένα ATM μέσα στο χώρο του σχολείου με κίνδυνο να τραυματιστούν τα παιδάκια και μπορεί να έχουμε αυτά. Ή αποφάσιζα εγώ και έλεγα, θα τραβήξω ένα δρόμο εδώ πέρα και ποιος με λογαριάζει, γιατί είχα κομματικούς φίλους ή τι είχα, ή γιατί το έπαιζα τρελίτσα να μην, και έκανα αυτά τα πράγματα. Και αναγκάζεται κάποια στιγμή το κράτος και παίρνει κάποια μέτρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι ότι αυτά τα μέτρα είναι σωστά έτσι όπως έχουν πάρθει. Εντάξει, ξέρουμε και τι βαθμό είναι. Τώρα βέβαια, κύριε Φίλιππα, με όλο το σεβασμό, σκέφτομαι μερικές φορές, σκεφτείτε να είχατε και απέναντί σας τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, να είχατε και μια κυβέρνηση όπου δεν θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να έχετε μια πιο άμεση πρόσβαση. Γιατί κακά τα ψέματα, παρελθοντικά, εγώ θυμάμαι ότι ήταν κριτική της αντιπολίτευσης στο ποια είναι η κυβέρνηση επάνω και από ποια ομπρέλα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στον κόσμο που μας ακούει μερικές φορές δεν μπορεί να είμαστε. Κάτι, κύριε Κουνιάκη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα σας πω. Εγώ έκανα πρόεδρος στην τελευταία θητεία κοινοθήτων, όταν κλείσαμε τις συνότητες. Η κυβέρνηση ήταν. Για ένα διάστημα νομίζω πως ήταν η Νέα Δημοκρατία και ένα διάστημα ήταν Πασόκ. Ναι. Είχα μια καλή συνεργασία και καλή και χρηματοδότηση σαν κοινότητα. Δεν ανήκα ούτε στο ένα κόμμα ούτε στο άλλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση έκανε τη δουλειά της. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Αν είχαμε και τη βοήθεια την... μάλλον αν δεν υπήρχαν οι κομματικές έτσι, παρεμβολές προς τους φίλους να δίνουμε περισσότερα ή τι άλλο, τέλος πάντων, οι κατανομές γινόταν κανονικά, σίγουρα θα είχαμε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Ναι. Σήμερα εμείς είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαστε ένας Δήμος, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα και αγωνίζει για κάποια πράγματα. Είναι για αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνει και η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, ότι θα πρέπει δε και καλά να γίνει κάτι, πώς να σας το πω τώρα, παρακολουθούμε κιόλας. Ότι, δηλαδή, επειδή ο Δήμαρχος, ας πούμε, ξέρω, ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει δε και καλά ο ΣΥΡΙΖΑ εμάς να μας κάνει κάποια χατήρια. Δεν το λέω. Υπάρχει μια νομοθεσία, προσέξτε κάτι. Καταρχήν, η χρηματοδότηση, η οποία έχει δοθεί στη Λευκάδα, η ενδυνάμει χρηματοδότηση. Το αν θα μπορέσουν να προωθηθούν μέσα στα δύο χρόνια, 16-17, είναι ένα στοίχημα. Το οποίο το συζητάνε. Είναι υπερβολικά μεγάλη. Και για το... τις ζημίες οι οποίες υπερβολικά μεγάλη όσον αφορά τη δυνατότητα που έχει το κράτος σήμερα να χρηματοδοτεί. Ξέρετε, κύριε Φίλιππα, εγώ ξέρετε και το έκανα αυτό το σχόλιο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ως παλιός αυτοδιοικητικός, ότι σε αυτό το κράτος, δυστυχώς, όπως είναι έτσι δομημένο, βγαίνουν οι νόμοι για να υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Και πηγαίνει ο καθένας στον Υπουργό και ανάλογα με το βαθμό πίεσης αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ λοιπόν τώρα εικάζω και λέω, κάποια στιγμή υπάρχει ένα θέμα με ένα δρόμο, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο αν υπήρχε μια πίεση, αν πηγαίναμε όλοι μαζί εκεί στον Υπουργό και του λέγαμε, κοίταξε, δεις, υπάρχει θέμα με το νησί, θα άλλαζαν οι διαδικασίες και θα δινόταν μια προτεραιότητα. Γιατί εσείς έχετε καταστηλητεύσει τη γραφειοκρατία και τη γάγκρενα που επικρατεί στον υπάλληλο που κάθεται στο γραφείο του και δεν προωθεί το έγγραφο. Το ζήτημα είναι να υπάρξει πίεση, αυτός ο υπάλληλος που κολυσιεργεί να τρέξει την όλη διαδικασία. Αυτό είναι η κριτική, ότι έχουμε κυβέρνηση κάτω από την δύο ομπρέλα και είμαστε πιο άνετοι στο να κινηθούμε. Γιατί αν υπήρχε άλλο κόμμα θα λέγαμε εύλογα, εντάξει, τι να κάνω τώρα, έχω απέναντι. Okay. Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα και νομίζω για την Δημοτική Αρχή δεν είναι ζήτημα ποια κυβέρνηση θα ήταν απέναντι. Οι διαφωνίες που γίνανε με αυτή την κυβέρνηση θα γινόταν και με τις άλλες κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα βέβαια, ότι συμφωνώ καταρχήν ότι πρέπει ο κόσμος να δραστηριοποιείται. Δεν ξέρω πώς θα το πούμε, να κάνει κινητοποίηση, αν θα κατεβεί με μαύρες σημαίες ή με μπλα ή με κόκκινες ή με κίτρινες ή οτιδήποτε. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ο κόσμος δεν δραστηριοποιείται. Γενικά, δεν το λέω μόνο για τους συμπολίτες μας εκεί από το Αθάνη, Τράγανο κλπ. Δραστηριοποιήθηκε ο κόσμος, κύριε Πέρα. Δραστηριοποιήθηκαν, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους.
δραστηριοποιήθηκαν. Δεν δραστηριοποιήθηκε. Τώρα εντάξει, πόσο κόσμο δραστηριοποιήθηκε. Πήγανε εκεί και ανοίξατε τον δρόμο. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει μια κριτική. Θα βγάλω και λίγο τον πάρεδρο. Υπάρχει. Ναι. Παρακαλώ. Υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες, υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία ταλανίζουν αυτό το Δήμο και δεν βλέπουμε ο κόσμος να έρχεται, ρε παιδί, να έρθει εκεί πέρα και να πει την άποψή του. Ναι. Δεν είναι τέτοια καλά ότι εμείς είμαστε οι σοφοί και κάνουμε πάντα το σωστό. Ναι. Καλούμε σε διαβούλευση κάποια θέματα που έχουμε βάλει. Δεν συμμετέχει κανείς. Αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι στη μια μεριά είναι αυτό το πράγμα και από την άλλη μεριά υπάρχει μια νομοθεσία η οποία πρέπει να το κατανοήσουμε. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί και στην κουβίτη δικιά σας. Σήμερα η δημόσια διοίκηση, η ΑΠΑΝ, η Μαγαρίνη, έχουν ξεφύγει πλέον, έχουν αυτονομηθεί. Ναι. Δηλαδή η νομοθεσία, αυτά τα νομοθετήματα τα οποία έχουν γίνει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν πλέον οι υπουργοί να κάνουν κουμάντο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται να πάρουν ειδικές αποφάσεις ανασυγκρότησης του κράτους, που είχε πει και ο Παλαιπώντε. Οπότε λοιπόν, κύριε Φίλιππα, κλειστός ο δρόμος αυτή τη στιγμή, αιχμηρή ανακοίνωση του Δήμου και αυστηρή. Οπότε λοιπόν, μια παρόντιση στον κόσμο, μην πηγαίνει για την ασφάλειά του εκεί. Εμείς θα φιλοξενήσουμε σε λίγο όλες απόψεις για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι ο κόσμος περιμένει περισσότερα πράγματα, κύριε Φίλιππα, και είναι και γενικότερα κουρασμένος από την όλη την κατάσταση, γιατί αυτός ο άνθρωπος τώρα θα κληθεί το Σεπτέμβρη να ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητάει το κράτος. Προκαταβολικά, καταλάβατε, και είναι όλο αυτό το παράλογο και το παράδοξο. Γι' αυτό μπορώ να καταλάβω εγώ σε μεγάλο βαθμό τον θυμό που μπορεί να έχουν κάποιοι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και συμφώνησα και με τους πολίτες μας σε κουβέντες που έχω κάνει και στο Αθάνη που πήγα, αλλά και με βρίσκουν, ας πούμε, σε κουβέντες. Πραγματικά κατανοώ. Και ωστόσο, άλλωστε οι δικές μας ενέργειες αυτό το στόχο έχουν. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι είπαμε δεν βαριέσαι. Αφήσαμε μια κατάσταση, είπαμε όσα έρθουν και όσα έρθουν. Ότι το τρέχετε, το είπαμε, ότι πρέπει να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα τα οποία είναι υπαρκτά. Ας ελπίσουμε, κύριε Φίλιππ, ότι θα έχουμε απτά αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον να είμαστε έτοιμοι ακόμα περισσότερο την επόμενη τουριστική σεζόν. Ας ελπίσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε να ολοκληρώσετε κάτι να σας αποδεσμεύσω για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων εδώ του Sky 100,3. Όχι, εγώ θέλω μοναχά μια έκκληση κάνω, απλά να μην κάνουμε ενέργειες έτσι πρόχειρες, οι οποίες είναι εντυπωσιασμού και οι οποίες μακροχρόνια δεν ξέρουμε αν βοηθάνε τους συμπολίτες μας. Δηλαδή πρέπει με φιδό αλλού να έρθουν και να φωνάξουν και να κάνουν και παρεμβάσεις κλπ. Για θέματα που άφτονται ασφάλειας, ανθρώπινης ζωής κλπ. Πρέπει να τα προσέχουμε. Μάλιστα. Κύριε Φίλιππα, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γουνιά. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος.